ενημερωτικά κάποια πράγματα. Είμαστε ένα κοινό και διοικητικό συμβούλιο. Προσπαθούμε να συνεχίσουμε την καλή δουλειά την οποία έχει κάνει με την Ελλάδα το διοικητικό συμβούλιο του προηγούμενου. Το YouTube, και, όπως λέμε πάντα, εκτός του καλού είναι το καλύτερο και πάνω σε αυτό θα προσπαθήσουμε και θέλουμε και την δική σας βοήθεια να μην παραμείνει μόνο απόψε εδώ πέρα στο κέντρο διασκέδασης αλλά να συνεχιστεί και σε όλα όσα σχεδιάζουμε στο επόμενο διάστημα. Ναι. Να σας πω λίγο λεπτά και σε σχέση με τις δραστηριότητες μας ότι ένα από τα βασικά πράγματα που διοργανώνουμε κάθε χρόνο εκτός φυσικά από το χώρο που γίνεται εδώ πέρα είναι το μεγάλο αναπτυξιακό συνέδριο που γίνεται στο Μεροπόδρομο κάθε χρόνο όπου για φέτος πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε ένα συνέδριο που καταλήξαμε και σε ένα ψήφισμα βάζοντας κάποιους στόχους για το επόμενο διάστημα. Εκτός λοιπόν από αυτό το ψήφισμα, θα προσπαθήσουμε και έχουμε ένα βασικό στόχο να δημιουργηθούν και κάποιες αναπτυξιακές προσπάθειες και υποστηρίξεις σε σχέση με την αναπτυξία στην πρώτη ετήσια χωροσπηρίδα που διοργανώνει το νέο διοικητικό μας συμβούλιο. Θέλω να ευχαριστήσω τον αντιδήμαρχο Μελοποτάμου Μιχάλη Σαρή που ταξίδεψε για αυτόν τον σκοπό από τον Μελοπόταμο προσωπώντας τον Δήμαρχο καθώς και το συνειδητοποίητε μας που ήρθαν επίσης για τον ίδιο σκοπό και φυσικά όλους εσάς που για μια ακόμη φορά στηρίζετε το σύλλογό μας. Ελπίζω να περάσετε ένα όμορφο λογοταμήτικο βράδυ σε ένα καινούριο, ζεστό και πραγματικά φιλόξενο περιβάλλον που προσφέρει το κέντρο ΑΟΡΗ, τον Γιάννη και Δημήτρη Σταυρακάκη και να γευστείτε την περίφημη αλληλεγγύη κουζίνα του. Θα διασκεδάσετε επίσης με το πρόγραμμα του Πέτρου Μαρούλη που κατάγεται από τις Μαργαρίτες, θα απολαύσετε το λογοταμήτικο συγκρότημα του χορευτή Κώστα Χνάρη, πρόεδρο της Επιτροπής Νεολαίας του Συλλόγου μας, ο οποίος ταξίδευσε και αυτός επίτηδες από την Κρήτη και ήρθε μαζί μας για να έρθει μαζί μας, αλλά δυστυχώς ασθένησε και θα τον εκπροσωπήσει ο Νεκτάριος Πράγκας. Σε αυτό το σημείο αισθάνομαι την ανάγκη να πω ότι όλοι μαζί, ενωμένοι, πρέπει να βοηθήσουμε την πρόοδο και την εξέλιξη της ιδέας του Συλλόγου που δεν είναι μόνο οι καθιερωμένες εκδηλώσεις του για τη διατήρηση και συντήρησή του, αλλά να γίνει πόλος έλξης για τη νέα γενιά και γι' αυτό τον λόγο θα είμαστε πάντα ανοιχτοί σε καινούριες ιδέες και προτάσεις για τις οποίες θα κάνουμε τα πάντα προκειμένου να γίνουν πράξη. Καλή διασκέδαση σε όλους. Επίσης, να προσθέσω ότι μαζί μας είναι και ο ψήφιος δήμαρχος του Μελοποτάμου, ο Γιώργος Παπακωνσταντής. Επίσης, θα πούμε ότι είναι μαζί μας και ο υποψήφιος περιφερειάρχης της Αττικής, ο Γιώργος Πατήλης, ο οποίος εγκατάγεται από τα μέσα. Να ζητήσουμε εκ μέρους λοιπόν του Δημάρχου του κ. Κόκκινου που έρθει, κ. Σαρής, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Επίσης, θα ζητήσουμε δύο σύντομους χαιρετισμούς από τον υποψήφιο περιφερειάρχη και από τον επίσης υποψήφιο για τον Δήμο, τον κ. Παπακωνσταντίνο. Τρεις σύντομους χαιρετισμούς. Για μια καλή χρονιά. Η υγεία και η αισιοδοξία για όλους εσάς.
ζούμε στο γυροπόταμο, σας θεωρούμε δικό μας κομμάτι. Θέλουμε να συνεχίζετε να είστε στο πλευρό μας και να συμβάλλετε με τη δική σας δυναμική στο έργο μας. Σας συγχαίρουμε για όλα όσα έχετε κάνει μέχρι σήμερα για το γυροπόταμο και για τους γυροποταμίτες. Και ευχόμαστε να συνεχίζετε να υπηρετείτε με την ίδια επιτυχία την ανάγκη να είμαστε όλοι μαζί και να υπηρετούμε από κοινού τον τόπο μας και τους ανθρώπους. Σας ευχόμαστε μια καλή και δημιουργική χρονιά, χρόνια πολλά σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αντιδήμαρχε, και καλή σας μέρα. Κύριε Πρόεδρε της ΚΕΔΕ, θα ήθελα πραγματικά να πω ότι νιώθω πολύ καλά επειδή βρίσκομαι σε αυτή την όμορφη οικογένεια των ανθρώπων που μεγάλωσαν, που γεννήθηκαν στον υποπόταμο και προφανώς, όπως είπε και ο Γενικός Γραμματέας και ο Πρόεδρος, η καταγωγή μου είναι από το Ρέθυμνο, από το Καμπούσι Ρεθύμνου και ως σύντεχνος θέλω να ξέρετε και ως δήμαρχος σήμερα και αύριο με την εντεμιωρία του κόσμου, ως υπεύθυνος για τη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας, της Αττικής, θα είμαστε σε απόλυτο βαθμό συνεργάτες μέσα από το σύλλογό σας και από κάθε σύλλογο που τιμά τις αρχές, τις αξίες, τις παραδόσεις και αυτή η συνεργασία ακόμα περισσότερο θα μας δώσει τη δυνατότητα να κάνουμε την Ελλάδα μας πιο ψηλά αλλά την Κρήτη μας ακόμα ψηλότερη μέσα από την παράδοση και την αγάπη που έχουμε για την Κρήτη μας. Είστε καλά, είμαι αισιόδοξος ότι θα είναι όλα καλύτερα, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για το κάλεσμα. Να ζητήσουμε και από τον Γιώργο τον Παλά της Αττικής. Αγαπητοί συντροφίτες, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ μαζί σας. Είναι γνωστό ότι η καρδιά της Κρήτης χτυπά στον Μελοπόταμο, αλλά η καρδιά του Μελοπόταμου χτυπάει εδώ. Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος γιατί έχω πει πολλούς καλούς φίλους και γνωστούς. Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος γιατί ω συνεργατικό μέλος της Κρητικής Σύνησης των Μελοπαμιτών παρακολουθώ μια πολύ όμορφη εξαιρετική πορεία. Θέλω με τη σειρά μου να σας ευχηθώ καλή χρονιά, καλή δύναμη, καλή πρόοδο σε ό,τι κάνετε και να μην ξεχνάμε ποτέ ότι η καρδιά μας ανήκει στον Μελοπόταμο. Σας ευχαριστώ και καλή διασκέδαση. Μαζί μας είναι